Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Είμαι η Γκρικάτη κατά κόσμο Κατερίνα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Το σημερινό βίντεο είναι ένα vlog, ένα πασχαλινό vlog θα έλεγα, πως περάσαμε τις πασχαλινές διακοπές. Να σας πω ότι πραγματικά θα ήθελα βαθύτατα να ευχηθώ Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Εύχομαι όλοι πραγματικά να περάσετε καλά. Εμείς είχαμε τα καλά, είχαμε και τα... Τέλος πάντων! Δεν ξέρω αν φαίνεται κάτι. Θα φανεί. Μην ανησυχείτε, θα φανεί. Θα το δείτε σε όλο το μεγαλείο. Να σας πω ότι τα πλάνα είναι πολύ έτσι ωραία και ομά και πραγματικά έχουν απίστευτες εικόνες. Πήγαμε με άλλα λόγια στο Μεσολόγγι, λίγο βασικά πιο έξω από το Μεσολόγγι, στο Γαλατά και στο Κρυονέρι, αλλά πήγαμε και ναύπακτο, είδαμε πολύ όμορφα πράγματα, είδαμε φλαμίγκο, είδαμε σπίτια μέσα στη θάλασσα. Γενικά είδαμε απίστευτες εικόνες. Ξεκουραστήκαμε, τα παιδιά το καταυχαριστηθήκανε, φάγαμε πάρα πολύ όμορφα και χωρίς άλλη καθυστέρηση πάμε στο βίντεο να το ευχαριστηθούμε. Ελπίζω να το ευχαριστηθείτε κι εσείς, να πέσει το intro παρακαλώ αμέσως. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν, έχει άπειρη κίνηση. Εδώ είναι η Δήμητρα και ο Σπύρος. Παιδιά, ένας χαμός, μας λέει ότι θα είναι 3,5 ώρες περίπου. Οπότε ο Θεός βοηθός, πραγματικά έχει πάρα πολλά αμάξια. Θα σας γυρίσω τώρα την κάμερα να δείτε. Κοιτάτε, εδώ ένας χαμός γίνεται. Εντάξει, καλό μας ταξίδι. Έχουμε γεμίσει και το αμάξι φουλ. Ένας πανικός εδώ πίσω. Αυτό εδώ λοιπόν είναι, παιδιά, είναι δωμάτιο στην ουσία, το οποίο έχει εδώ και κουζινούλα. Εδώ ωραίες κουρτινούλες, όμορφες, τραπεζαρία. Ξέχασα να σας πω, η Δήμητρα, έλα εδώ Δήμητρα, κάτσε να κλείσουμε λίγο. Λοιπόν, ευτυχώς μας έφεραν οι άνθρωποι στρωματάκι, γιατί εγώ, παιδιά, πήρα το πάρκο κρέβατο της Δήμητρας, αλλά ξέχασα το στρωματάκι. Βλέπετε την τελεπόρια, κάναμε, παιδιά, 5 ώρες, 2,5-3 ώρες κάναμε μέχρι την Ελευσίνα. Ήταν τραγικό, αλήθεια. Πραγματικά είμαι ένα πτώμα. Λοιπόν, να σας δείξω και τα υπόλοιπα τώρα. Λοιπόν, εδώ το μπάνιο δεν έχει τίποτα το ενδιαφέρον, όπως βλέπετε δεν είναι, okay. Το καλό είναι ότι δεν έχει μπανιέρα, οπότε μπορούμε να κάνουμε και τα δύο παιδιά μπάνιο. Εν τω μεταξύ έχω φέρει και αντιολισθητικό και για τη Δήμητρα για το Σπύρο, οπότε είμαστε τέλεια. Και εδώ είναι το υπνοδωμάτιό μας. Θα σας δείξω τώρα πως φτιάξαμε για το Σπύρο και τη Δήμητρα που θα κοιμώνται μέσα. Μ' αρέσει πολύ αυτό το... πώς θα το πω τώρα, το παλιό το στυλ και μ' αρέσει πάρα πολύ και η ντουλάπα. Δεν σου αρέσει? Ορίστε, έχει και κουβερτούλες. Πάρα πολύ ωραίες, αλλά έχει και κουβερλί. Αυτό είναι το πρώτο μπαλκονάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, κάτω. Είναι υπέροχα. Έχει άπειρο χώρο. Λογικά σας τον έχω δείξει, αλλά να ξέρω ότι τον έχω τραβήξει νωρίτερα, γιατί είδαμε και πάθαμε να έρθουμε. Και πραγματικά τα πήραμε όλα, τα βάλαμε μέσα στο σπίτι. Και μετά σας έβγαλα τα υπόλοιπα. Και αυτό εδώ είναι το δεύτερο μπαλκόνι. Βασικά, στην ουσία δεν είναι δεύτερο μπαλκόνι, κάνει ένα γάμα, όπως βλέπετε, οπότε θα μπορούσα να έρθω και από την άλλη μεριά. Πόντια. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά μου αρέσει πολύ που είναι αυτό το πράσινο. Έλα, Σπυράκο μου, σ' αρέσει εδώ? Ναι. Ο Σπύρος ονειρεύεται να πάει κάτω να παίξει, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, έχουμε πολλές μέρες, οπότε θα κάνουμε πολλά πράγματα. Saturate me when I'm gray until all my colors show. I get lost in those hazy eyes. I'm in love with these lazy nights. So maybe we can stay back, lay back here and enjoy the ride.
The next day. Καλημέρες, καλημέρες λοιπόν. Ένα χάλι και μισό. Και κοίτα εδώ τι έχει γίνει. Λοιπόν, εγώ σας έχω αφήσει το σημείο με το πολύ ωραίο γλυκάκι και τον καφέ. Όμως είχε προηγηθεί κάτι το οποίο κατέληξε έτσι. Τι ήταν, ναι, είχα ξεχάσει το κινητό στο σπίτι, εδώ στο τέλος πάντων στο δωμάτιο. Και γυρίσαμε για να το πάρουμε και όπως έμπαινε εγώ στην πόρτα την κυριακή που είναι απ' έξω, έβγαινε ένα αυτοκίνητο, οπότε πήγα πλάι-πλάι και ήταν η πόρτα, η μεγάλη, ξέρετε, που κλείνει, ας πούμε, η σιδερένια και έχει ένα πύρο, θα σας το δείξω όταν θα κατέβουμε, και πήγα και έσκασα πάνω στον πύρο γιατί πήγα δίπλα από εκεί και συνέβη αυτό το ωραίο πραγματάκι. Ελπίζω να καλυφθεί κάπως γιατί δεν μπορώ να το βλέπω, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και είναι το τελευταίο πράγμα που θέλω να βλέπω. Ο ύπνος μας δεν ήταν και πάρα πολύ καλός. Ο Σπύρος δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ο Σπύρος κατέληξε να κοιμάται με τον μπαμπά και εγώ κατέληξα να κοιμάμαι με τη Δήμητρα. Κοιμήθηκα κανονικά 4 το πρωί και ξύπνησα 7. Τόσο καλά, τόσο καλά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς θα πάμε σήμερα, τι θα κάνουμε. Ακόμα είναι αρκετά πρωί. Εγώ τα είσαι τη μικρή, θα πρέπει λίγο να τους κάνω έτσι ένα μπανάκι. Και μετά να κανονίσουμε με τα παιδιά, να δούμε πού θα πάμε. Να φτιασιδωθώ λίγο, θα σας δείξω μετά πώς θα γίνει αυτό, πώς θα καλυφθεί. Ελπίζω δηλαδή να καλυφθεί. Και αυτά, πάμε. Να με λοιπόν, ετοιμάστηκα. Πολύ πολύ απλή για τώρα το πρωί. Εντάξει, καλύφθηκε νομίζω αρκετά. Ένα πρίξιματάκι φαίνεται. Πιστεύω αύριο μεθαύριο το πρίξιματάκι να έχει φύγει. Θα δείξει. Αυτά, πάμε να δούμε, να κάνουμε βολτίτσα. Να σας δείξω και τον καιρό. Λοιπόν, το πρωί έβρεχε, έβρεξε δηλαδή, αλλά τώρα αρχίζει και βγάζει ήλιο, οπότε πιστεύω θα είμαστε μια χαρά. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι ακριβώς, είναι δηλαδή η γκαραζόπορτα και εξέχει αυτό εδώ πέρα, οπότε όπως καταλαβαίνετε το πήρα, είναι ακριβώς το ύψος μου, οπότε το πήρα παραμάζωμα. Κάνεις πλάκα. Πω από τι λες τώρα. Φοβερό, 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 φοβερό. Πω, κοίτα χρώματα. Απίστευτο. Απίστευτο. Και είναι και από πάνω όλος αυτός ο βράχος. Υπέροχος. Και συναντιέται εδώ το νερό λοιπόν με τη θάλασσα. Πω, εντάξει. Σπύρο, υπέροχο. Όχι, δεν έχω δει, παιδιά, καλύτερο πράγμα. Της αρέσει της Δήμητρα σίγουρα. Σίγουρα της αρέσει. Later. Μετά από αρκετές ώρες λοιπόν, εδώ είμαστε. Εσείς είδατε τον καφέ, πήγαμε λοιπόν στο Μεσολόγγι και ήπιαμε καφεδάκι. Μετά πήγαμε στο σπίτι των φίλων μας και φάγαμε έτσι, διάφορα πραγματάκια, αλλά δεν πρόλαβα να σας τα δείξω γιατί πέφτει πολύ πείνα. Και τώρα έχουμε γυρίσει σπίτι όπου έχουμε ετοιμαστεί. Ο Σπύρος κάνει boy-boy. Εδώ η Δήμητρα διαβάζει παραμύθια. Και θα πάμε τώρα πάλι στο σπίτι των παιδιών. Θα φάνε τα παιδιά και μάλλον θα παίζουν για ύπνο. Θα πάμε εμείς να πάρουμε το φως. Η φίλη μου θα μείνει με τα παιδιά για να τα προσέχει για 5 λεπτά. Γιατί στην ουσία η εκκλησία πραγματικά είναι 5 λεπτά με τα πόδια. Οπότε θα φέρουμε εμείς το άγιο φως. Θα πάρω τη λαμπάδα του Σπύρου και τη Δήμητρα να ανάψουμε. Θα μαζέψω να δείτε τα μαλλιά γιατί έχω μια φοβία γι' αυτό, να ξέρετε. Οπότε πάμε, φύγαμε να δούμε τι θα δούμε. Ανάσταση, καλή ανάσταση να έχουμε.
Δεν θα δούμε τίποτα, λέει ο Σπύρος. Για να δούμε. Με δύναμη να σπάσεις. Με δύναμη, Σπύρο, πάμε. Μπράβο, με Σπύρο. Με σπάσες, κέρδισες. Μπράβο, ρε Σπύρο. Κόλλα πέντε, ναι. Και εμένα, ναι. Έλα. Και σε να σε σπάσει, για να δούμε. Πάλι έσπασα εγώ. Ω, Σπύρο, έχεις το δυνατό. Το μπλεμπικό σου. Θα σου πάσω, πάλι. Θα σου σπάσω. Θα σπάσεις. Να, εντάξει, έγινε. Θα το βγάλω εγώ για σένα. Τι έκυνε, αφού είναι, βρε. Πρώτα τρώνε τα παιδιά για να πάνε για ύπνο και μετά θα δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, και τώρα που κοιμηθήκαν τα παιδιά, λέω εγώ τώρα, να πιω το αγαπημένο μου ποτό. Βάλε να πιούμε, το σηκώνει η μέρα. Aperol Pink Grapefruit και δεν υπάρχει περίπτωση να έχω φωνή μέχρι αύριο. Πω, τι τσιμπούσι είναι αυτό. Φοβερό. Παντζάρια, σαλάτα, πατάτες. Εδώ έχουμε ένα το οποίο δεν έχω καταλάβει τι είναι. Άμα φάω θα σας πω. Τι είναι αυτό, καναπεδάκια είναι? Περίπου λέει. Θα δούμε. Λοιπόν, τυριά, κοτοσαλάτες, μακαρονόπιτες, γλυκόξινα κοτόπουλα, αρνιά, μαγειρίτσες και φέτες. Τέλεια. Φέτες θα γίνουμε. Α, και το ποτάκι, ε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Η κόκκινη... Ευχαριστούμε πολύ. Η κόκκινη... Όχι, τώρα θα το γράψω. Όχι, θα το γράψω. Η κόκκινη είναι του Σπύρου, λοιπόν, και αυτή εδώ είναι της Δήμητρας. Οπότε, πάμε να τις ανάψουμε και τις δύο για το καλό. Να φέρουμε το Άγιο Φως και την ευλογία μας. Επόμενη μέρα λοιπόν, έχει φανταστικό καιρό σήμερα, πραγματικά είναι υπέροχα, δείτε έξω από το παράθυρό μου, την μπαλκονοπορτά μου, να σας πω ότι άμα δείτε στο φως, κάτι να πάμε στο φως, αυτό φαίνεται αρκετά καλύτερα, έχει μείνει μια πολύ μικρή μαυριλίτσα, δεν σας το έβγαλα το πρωί γιατί ξύπνησαμε πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή ξύπνησαμε 6 ώρα, και ξυπνήσαν και τα δύο παιδιά, εννοείται, δεν το συζητάω, δηλαδή τα ξυπνάνε και τα δύο μαζί. Οπότε να σας πω ότι ετοιμάστηκα από πολύ νωρίς να μην το έχω μετά και τώρα η Δήμητρα κοιμάται μία ώρα σίγουρα και ο μπαμπάς πήγε με το Σπύρο στην παραλία για να πετάξουν πετρούλες. Οπότε εμείς ξεκουραστήκαμε, εννοείται, ξεκουραστήκαμε πάρα πολύ. Δηλαδή εγώ ξανακοιμήθηκα για λίγο, τώρα πριν φύγει ο μπαμπάς με το Σπύρο. Τώρα ξανάφτιαξα λίγο τα μαλλιά μου γιατί έχω φέρει την νησιωτική. Και λογικά θα πάμε στα παιδιά να πιούμε το καφεδάκι μας. Εμένα η φωνή μου είναι λίγο καλύτερα σήμερα. Και πραγματικά πρέπει να σας δείξω το τέλειο ήλιο που έχει, την τέλεια μέρα που έχει, πραγματικά. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι καθαρός ουρανός, πάμε να βγούμε και έξω. Ακούστε τι ώρα που είναι, τι ώρα που ακούγεται. Είναι, παιδιά, καταπληκτικά, πραγματικά. Control. You lift me up when I get low. I gave you the right of way. Now I'm seeing sideways. Η μικρούλα μας κοιμάται. Δεν την πρόλαβα δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει, θα φάει μετά. Τώρα ας ξεκουραστεί καλύτερα, γιατί πραγματικά έχει κουραστεί πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ζωηρή, περπατάει, κάνει διάφορα πραγματάκια, παίζει, οπότε μετά πιστεύω όλα καλά.
Σπύρο, έχασες. Έχασε. Δεν πειράζει. Κέρδισα. Μου έδωσε σε μένα αυτό για να δούμε εγώ με ποιον θα τσουγκρίσω τώρα. Σωστό, κέρδισε αυγό ο Σπύρος που έσπασε το αυγό του. Ναι, αυτό κέρδισε. Ναι, όντως. Κέρδισε αυγό. Κέρδισες πάλι. Κέρδισες πάλι, Σπύρο, όπως και να έχει. Όλοι οι δρόμοι. Κέρδισε αυγό. Win-win. Παλιό, δεν σπάς και με την Κατερίνα. Με ποιο θα τσουγκρίσω, χωρέ, γαμό. Φυσικά. Α, εγώ. Λοιπόν, πάμε. Τι, Σπύρο! Μου έδωσες. Εύκολα. Τι δεν έχει και ποπό. Έχει και ποπό. Έχει ποπό. Έχω ένα γερό ποπό. Έλα να καθαρίζει ο Σπύρος τα αυγά, παρακαλώ. Μπράβο ρε Σπύρο. Πρώτη φορά καθαρίζει ο Σπυράκος αυγό ολόκληρο. Μπράβο Σπύρο μου. Later. Καλημέρες, καλημέρες, επόμενη μέρα λοιπόν. Βλέπουμε εδώ το χτύπημα ότι πάει καλύτερα. Εντάξει, είναι λίγο μπλαβή, αλλά πάει καλύτερα. Το καλό είναι ότι με το foundation, το concealer και τα λοιπά, όπως βλέπετε, δεν φαίνεται τίποτα. Πιθανό να κάνουμε μια σύντομη βόλτα τώρα. Θα δούμε αν προλαβαίνουμε. Γενικά είναι πάρα πάρα πολύ ωραία εδώ. Έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, ξυπνήσει όλοι. Πάω να βγω αυτό, να σας δείξω το τελικό. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Να το λοιπόν το σημερινό το outfit. Τίποτα παιδιά, πάρα πολύ απλό. Περιμένει η Δήμητρα την πάρω. Αυτό δεν καλύφθηκε πάρα πολύ καλά γιατί είναι όπως είδατε πάρα πολύ μαύρο, αλλά δεν πειράζει. Περιμένει η Δήμητρα λοιπόν να την πάρω και φύγαμε. Λοιπόν, έχουμε σταματήσει τώρα να πάρουμε καφεδάκι. Και η αλήθεια είναι παιδιά ότι εδώ εντάξει, η ζωή είναι φοβερή. Εμείς εντάξει το ξέρετε μένουμε λίγο πιο μακριά τέλος πάντων από το κέντρο, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με το χωριό-χωριό, ρε παιδί μου. Τελείως εκτός Αθηνών. Τελείως. Ούτε στο ελάχιστο κοντά. Δεν συγκρίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία εδώ. Είναι Δευτέρα, Δευτέρα του Πάσχα. Και δεν θέλω να τελειώσει που λένε. Ευτυχώς έχουμε Τρίτη Τετάρτη και θα έχουμε Πέμπτη. Οπότε ναι, έχουμε πολλά να δούμε. Σπύρο, τι κάνεις? Καλά. Για μπες μέσα στο σκουλίκι πάλι, να σε δω. Μέσα εδώ. Για μπες μέσα εδώ. Ανάποδα. Έλα, θα σε βάλω εγώ. Πάμε. Πού είσαι? Εδώ είσαι. Είναι ωραίο. Είναι πιο ωραία αυτή. Τι άλλες. Ρε καίγε αυτή. Πω, τι ωραία πράγματα βρήκαμε εδώ. Όταν μεγαλώσει. Όταν μεγαλώσει. Βρήκαμε εδώ παιδιά στο Μεσολόγγι. Μια παιδική χαρά έτσι ωραία. Ωραία τέλος πάντων, εντάξει καλή είναι. Πού πας ρε κοπελιά μου? Δεν ξέρω αν κάνει το πατάμε αυτό με λίτρα. Yeah.
κόπο για το Σπύρο φαΐ. Χαμός, χαμός, χαμός. Δεις ρε φίλε πως είναι τα φλαμίγκο και πίνουν συνέχεια νερό. Αν πως ψαρεύουνε, ναι, όντως. Απίστευτα είναι. Αν δεν ξέρεις που πάει. Και ούτε θα ερχόμουν. Εγώ θα πάω κι άλλο. Λες να μας πάρω στο κατόπι να μας κυνηγήσουνε. Ξέρω, ναι. Φλαμίγκο είναι εδώ. Τώρα είναι ροζ, τώρα είναι ροζ. Απογευματάκι και έχουμε έρθει στην παραλία εδώ με το Σπύρο. Βέβαια είμαστε όλοι μαζί, αλλά είναι μέσα στο καφέ οι υπόλοιποι. Α, βεβαίως, περίμενε. Αυτό το άσπρο θέλεις να σου δώσω. Ωραία, περίμενε. Πετάμε λοιπόν εδώ πετρούλες όσο περιμένουμε τον καφέ. Ορίστε. Για να δούμε που θα πάει. Για να δω. Τέλεια. Μπράβο Σπύρο, μπράβο, φοβερό. Να σας πω λοιπόν ότι πήγαμε στο σπίτι ενώ στο δωμάτιο και κάτσαμε λίγο και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία είναι, βλέπετε και εδώ πάνω πόσο όμορφα είναι το βουνό. Σήμερα έτσι θα πάει χαλαρά. Θέλεις αυτή την πέτρα. Έτσι θα πάει λοιπόν σήμερα χαλαρά, βαφλίτσα, καφεδάκι. Είναι μεγάλη, αλλά εντάξει πάρτι. Βαφλίτσα, καφεδάκι και να δούμε τι θα κάνουμε αύριο. Σίγουρα θα κάνουμε κάποια δρομούλα και αύριο. Αυτά, εντάξει, κοιτάξτε πόσο. Είναι υπέροχα πραγματικά εδώ, είναι υπέροχα. Δεν θες να φύγεις, αλήθεια. The next day. Καλημέρες. Επόμενη μέρα λοιπόν. Να σας πω ότι είμαστε εδώ. Φανταστικό σε αυτό το φανταστικό μέρος. Και ετοιμαζόμαστε για βολτίτσα. Αρχίσαμε τη Δήμητρα να περπατήσουμε λίγο έξω. Να περιμένουμε τον παπά και τους πριν ετοιμαστούν. Σήμερα θα πάμε στο βοτανικό κήπο. Προς το παρόν θα πάμε να πάρουμε καφεδάκι. Κάτι γρήγορα για τα παιδιά, για να έχουν έτσι για το δρόμο. Και φύγαμε. Πω. Κοίτα, καλυστή μου. Ναι, πεθαίνω για καλυστή μου. Εδώ έχει μελισσούλες, οπότε πρόσεχε. Φας καμία. Τι ωραία! Wow! Τι είναι αυτό ρε εσείς? With you, I do whatever you want me to do. Sadie,
later. Ήρθαμε εδώ να δούμε το τρακτέρ των φίλων μας και να πάει και ο Σπύρος φυσικά βόλτα. Εντάξει, έχει ξετρελαθεί, παιδιά, είναι υπέροχα εδώ πέρα. Κοιτάξτε πόσο τεράστια έκταση. Είναι πραγματικά φανταστικό. Γεια σας! Στο καλό! 15 minutes later. Πήρω πόσο σου άρεσε, πες μου. Ωραίο! Τώρα πάει και ο μπαμπάς, κάτσε να δούμε και ο μπαμπάς. Όχι, να μην πάει ο μπαμπάς. Ωραία, μάνα μου. Ωραία, μάνα μου. Πάμε, πάμε. The next day. Επόμενη μέρα, λοιπόν, ο Σπύρος και η Δήμητρα εδώ. Χαμός, παίζουνε. Και εμείς έχουμε ετοιμαστεί. Θα πάμε τελικά ναύπακτο σήμερα. Θα περάσουμε πολύ, πολύ ωραία. Εδώ που καμισάκι, παντελόνι, άνετη, γιατί δεν γίνεται. Να σας πω, εδώ πέρα η κούραση είναι εμφανής. Αλλά εντάξει, πάει και πολύ καλά αυτό. Δηλαδή έχει μείνει ένα πολύ μικρό σημαδάκι. Θα το δούμε κανονικά, δεν ξέρω, και μπορεί και αύριο, τελευταία μέρα που φεύγουμε το πρωί. Βράδια, να ξέρετε, γενικά δεν σας πολύ δείχνω, γιατί καθόμαστε εκεί στα παιδιά. Εχθές ειδικά τα παιδιά κοιμήθηκαν αρκετά αργά. Οπότε δεν κάναμε τίποτα, πραγματικά τίποτα. Ήπιαμε κάτι και φύγαμε και θα ήμουν ξανά πίσω εδώ. Γενικά τα βράδια δεν σας δείχνω γιατί δεν έχουν και νόημα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Βολτίτσα, φαγητάκι, ένας χαμός. Γεια σας! Γεια σας! Ουι, κοίτα εδώ, μπράβο, κοίτα Σπύρο! Πω πω τι ωραία! Πω πω τι ωραία! Έρχονται μαζί μας! Τους λέει, ελάτε, τους λέει. Ελάτε, τους λέει. You make this light inside me glow. You're the only one who knows me. Such a baby when I'm crazy. Είναι πραγματικά μοναδικά. Μόλις φύγαμε από το καφέ και πάμε να κάνουμε βολτίτσα και θα δούμε που θα φάμε. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πραγματικά είναι υπέροχα. Τέλεια η Δήμητρα στο καθισματάκι της. Ναι! Κάτσε να σε βοηθήσω. Πρόσεχε. Έλα. Ανέβα. Έλα, κάτσε Σπύρο. Καρπούζι Σπύρο! Καρπούζι θέλω! Θα στο δώσουμε! Καπνιστό, αλλά και δικά δυο. Πω πω, μου σχοβολάει! Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Πω, τέλειο! Τι θα φάμε ρε Δήμητρα! Νιόκι, Σπύρο, πάμε για νιόκι. Later. Απογευματάκι λοιπόν και εμείς έχουμε κάνει μπάνιο. Έχουμε ετοιμαστεί και θα πάμε τώρα στα παιδιά, τελευταία μέρα, τελευταίο απόγευμα δηλαδή. Και θα πάμε εκεί να φάμε κάτι, να πούμε τα τελευταία μας. Και αύριο, Πέμπτη, πρωί, πρωί, φεύγουμε, ετοιμαζόμαστε και φεύγουμε παιδιά. Αυτό ήτανε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Οπότε πάμε να απολαύσουμε την τελευταία μας βραδιά. The next day. I don't wanna feel the night. I just wanna chill under the northern lights with you, with you. I do whatever you want me to do. Sadie, you save me and keep me from floating away. Blue dream, baby, leave me with nothing to say but say. Λοιπόν, επιστρέψαμε σπίτι, αυτό ήταν το βίντεο.
Είδατε λοιπόν τι έπαθε το μάτι μου. Τώρα εντάξει, είμαι πάρα πολύ καλά. Έχει μείνει ένα τίποτα σχεδόν. Δεν έχει τίποτα δηλαδή. Αλλά ήταν πραγματικά μεγάλο σοκ. Πόνεσα πάρα πολύ. Τέλος πάντων, γενικά αυτό που έχω αποκομίσει είναι πολύ όμορφα πράγματα. Να σας πω ότι πραγματικά γυρίσαμε όλοι άλλοι άνθρωποι στην Αθήνα. Γεμίσαμε μπαταρίες, εμπνευστήκαμε πάρα πολύ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, παιδιά, τις εικόνες που είδα, τα συναισθήματα που ένιωσα πραγματικά από αυτό το ταξίδι. Πραγματικά εύχομαι να είμαστε καλά και να πηγαίνουμε και άλλα τέτοια ταξίδια. Ήταν πραγματικά υπέροχα. Εγώ λοιπόν εδώ, κάπου εδώ σας αφήνω. Αυτό ήταν το vlog, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε ακριβώς τι να κάνετε. Και μέχρι το επόμενο βίντεο από όλους εμάς, πολλά φιλιά, να περνάτε καλά και να προσέχετε.